Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια εκδήλωση, σε μια βραδιά χαράς. Χαράς, περηφάνειας. Ξέρετε, από αυτή την περηφάνεια που φουσκώνεις και σου κόβεται η ανάσα, τέτοια μέρα είναι η σημερινή. Τέτοια μέρα είναι που υποδεχόμαστε τη δική μας, τη Μιλένα Κοντού και βεβαίως τη Ζωή Φίτσιου που μαζί κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στην κοπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και βεβαίως μαζί τους είναι και έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα τον Τζιάννη Κωστιλιώνε, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός προπονητής της ελληνικής ομάδας, εθνικής ελληνικής ομάδας κοπηλασίας. Και βεβαίως είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ιωάννης Βράμπας. Καλώς ήρθατε. Πολλά ευχαριστώ για αυτό το οποίο μας χαρίσατε. Καλώς ήρθατε στη Μυτιλίνη. Ζωή, η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα καταλάβεις τι εστί Μυτιλίνη. Κατάλαβες, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά είμαστε πολύ... Καταλαβαίνεις, άστα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό εδώ το νησί, αυτή εδώ η πόλη, εδώ και εκατοντάδες κυριολεκτικά χρόνια, έχει γαλουχήσει, έχει μεγαλώσει, έχει εξελίξει, έχει δημιουργήσει ανθρώπους δυνατούς, επίμονους, πεισματάριδες, αποφασιστικούς, δουλευταράδες, που δεν σταματάνε στα δύσκολα, αντιθέτως, και ειδικά ανθρώπους με ελεύθερο πνεύμα, σε όποιο τομέα κι αν δραστηριοποιούνται, ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν μόνο όνειρα, δεν βάζουν στόχους, αλλά έχουν τη δύναμη και έχουν το σθένος και έχουν την καρδιά και την ψυχή να τα κάνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πούμε μετά, βλέπω κυρία Πανταζή, ναι, θα πούμε μετά κι άλλα. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγει, έχουν δημιουργηθεί από το νησί μας και χαιρόμαστε τόσο πολύ όταν μας κάνουν περήφανοι στα πέρατα του κόσμου. Πραγματικά στα πέρατα του κόσμου. Όμως ήρθε η στιγμή να καλέσουμε στο βήμα τον οικοδεσπότη και εμπνευστή της σημερινής βραδιάς, τον δήμαρχό μας, τον Παναγιώτο Χριστόφα. Δήμαρχε, ο λόγος εσάς. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμοι εκπρόσωποι των βουλευτών, αξιότιμα μέλη του Περιφερειακού, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλίνης, αντιδήμαρχε Δυτικής Λέσβου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αξιότιμοι πρόεδρε της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, κύριε Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι και μέλη φορέων και συλλόγων, αξιότιμη κυρία Κλέλια Πανταζή, ευχαριστούμε, και Ολυμπιονίκη μας από τον τόπο μας. Αγαπητές συνδημότησες και αγαπητοί συνδημότες που κατακλείσατε αυτόν τον χώρο εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τις δύο Ολυμπιονίκες μας. Πριν ξεκινήσω τη σύντομη ομιλία, 2-3 λόγια θα πω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το λιμενικό σώμα και την ελληνική αστυνομία για τη συμβολή τους στην απόδοση των τιμών στις αθλήτριές μας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τον τόπο μας, για τη Μυτιλίνη, για τη Λέσβο ολόκληρη, καθώς υποδεχόμαστε εδώ την Ολυμπιονίκη μας, αθλήτρια κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλίνης, Μιλένα Κοντού. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και ενώ έχει προλάβει, εντός εισαγωγικών, ήδη να κατακτήσει 2 χρυσά μετάλλια τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23. Είναι μεγάλη μας χαρά επίσης, γιατί μαζί με εκείνη υποδεχόμαστε την Ολυμπιονίκη μας συναθλήτρια της Ζωή Φίτσιου, όπως και τον... όπως και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κοπηλασίας, συγχωρέστε με για την προφορά, Τζιάννη Κωστιλιώνε. Okay. Μιλένα και Ζωή, το να βρεθείτε στο βάθρο των Ολυμπιακών μεταλλίων
είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να γνωρίσει ένας αθλητής. Ήδη με τις διακρίσεις σας και πολύ περισσότερο με το Ολυμπιακό μετάλλιο, φέρετε το γλυκό βάρος της ευθύνης να αποτελείτε πρότυπο για κάθε παιδί που ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Είστε όμως πρότυπο και για όλους εμάς. Μας αποδείξατε πως με ένα βήμα τη φορά, με προσήλωση, με επιμονή, με δουλειά και ομαδική συντονισμένη προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τον πιο δύσκολο στόχο. Γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους προπονητές σας και σε όλους όσους στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Αγαπητή Μιλένα, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία σας, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης ομόφωνα, και είναι εδώ αρκετοί εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, εξουσιοδότησε τη Δημοτική Αρχή, πέραν του να οργανώσει τη σημερινή ημέρα, να σου αποδώσει εκ μέρους όλων των συνδημοτών μας τις πρέπουσες σε Ολυμπιονίκη τιμές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο παραθαλάσσιος χώρος κάτω από το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης και δίπλα από τη Μαρίνα, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΝΟΜ, να ονομαστεί Πλατεία Μιλένα Κοντού. Πέραν όμως αυτής της συμβολικής πρωτοβουλίας, προχωράμε ήδη με διαδικασίες στην ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης, αλλά και του άλλου ομίλου κοπηλασίας στον τόπο μας, του Αίολου Παμφίλων, με την αγορά προπονητικού εξοπλισμού και σε άλλες ενέργειες βελτίωσης των υποδομών που θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Στόχος μας να δει... Στόχος μας να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε περισσότερα παιδιά και όχι μόνο να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και φυσικά να μπορούν να ακολουθήσουν αντίστοιχα επιτυχημένη πορεία. Δεν θέλω όμως να κουράσω, η απόψινή εκδήλωση εξάλλου ανήκει σε εσάς. Εκ μέρους λοιπόν κλείνοντας των κατοίκων του Δήμου Μυτιλήνης, σας συγχαίρω για μια ακόμα φορά και εύχομαι από καρδιάς να είστε υγιείς και να πετύχετε ακόμα περισσότερες διακρίσεις και κάθε στόχο που έχετε στη ζωή σας. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Πλατεία ολόκληρη, είδες ψούφα. Εσύ είσαι Θεσσαλονικιά, ε. Θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις. Με εμάς με τη Λινιούς δεν έχουμε. Όπου θα πάμε. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν είναι κατάφερε να είναι μαζί μας σήμερα ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, αλλά θα ζητήσω στον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Αρώνη να χαιρετήσει τα κορίτσια και την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, Δήμαρχε, εκπρόσωποι των βουλευτών, πρόεδρε της Ελληνικής Ομοσπονδίας, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Αντιπρίτανη, Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλη, Μιλένα, Ζωή και Μιλένα, η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο σας υποδέχονται και σας ευχαριστούν για τη μεγαλειώδη αυτή επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μια επιτυχία η οποία ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε με πόσο κόπο και θυσίες ήρθε, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την αξία της. Ξέχωρα από την κατάκτηση του Ολυμπιακού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά και των άλλων μεγάλων επιτυχιών που προηγήθηκαν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγαλύτερη αξία από αυτές τις επιτυχίες έχει το μήνυμα που στέλνετε και το παράδειγμα που δίνετε στα νέα παιδιά, στους νέους αθλητές και αθλήτριες. Πως με πίστη, αγώνα και προσήλωση, κάτι που εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους και το έχετε αποδείξει, κάθε στόχος, είτε αγωνιστικός, είτε κοινωνικός, είναι εφικτός. Για αυτά τα μηνύματα, για την υπερηφάνεια που αισθανθήκαμε όταν είδαμε τη γαλανόλευκη να κυματίζει στον ουρανό του Παρισιού, εξαιτίας σας,
Η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο σας ευγνωμονεί και οφείλει να σας στηρίξει. Αυτό άλλωστε και σαν περιφέρεια και σαν περιφερειακή αρχή θα το αποδείξουμε και στην πορεία. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Θέλω να παρακαλέσω στη συνέχεια τον κύριο Εγνάτιο Βουδή να μας μεταφέρει έναν χαιρετισμό από τον βουλευτή Λέσβου, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Καλησπέρα σας, ευαλμιώδη, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί υποσχετικμένοι εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητές μας Ολυμπιονίκες, Μιλένα και Ζωή, με ιδιαίτερη περηφάνεια και συγκίνηση, σας καλωσορίζουμε σήμερα στη Μυτιλίνη, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Μιλένας Κοντού, αθλήτρια του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης. Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η εξαιρετική σας επίδοση και το αδάμαστο πνεύμα σας αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι απλώς αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης, αλλά και απόδειξη της δύναμης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Από σήμερα γίνεστε πρότυπο για όλα τα παιδιά της ελληνικής επαρχίας, αποδεικνύοντας πως τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, αρκεί να τα κυνηγάς με πάθος, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες αξίζουν στους γονείς σας, στους προπονητές σας και σε όλους όσους συνέβαλαν στη μεγάλη σας επιτυχία, οδηγώντας σας στο βάθρο της μεγαλύτερης παγκόσμιας αθλητικής διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παράδειγμά σας μας γεμίζει όλους με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού αλλά και της λεσβιακής κοπηλασίας. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και συνέχεια στους δύσκολες αγώνες σας και να σας οδηγούν πάντα στην κατάκτηση υψηλών στόχων στηριζόμενοι στα ιδανικά του Ολυμπιακού Πνεύματος. Ευχαριστούμε. Τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευαίδη, τον βουλευτή του νησιού μας, θα εκπροσωπήσει ο κύριος Λαμπριανού. Απλώς να πούμε, οι βουλευτές μας έχουν κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, είχαν σήμερα ψηφοφορία, γι' αυτό και δεν είναι σήμερα εδώ. Κύριε Λαμπριανού. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη, και εν απουσία σας στον αναπληρωτή του, στον εκπρόσωπό του. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια γιατί οργανώσατε αυτή την εκδήλωση προς τιμή των Ολυμπιονικών μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητές φίλες και φίλοι, υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και συγκίνηση και υπερηφάνεια σήμερα στην πόλη μας δύο σπουδαίες αθλήτριες, τη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσιου. Κορίτσια, τιμήσατε τον ελληνικό αθλητισμό. Με την υψηλότατη διάκρισή σας προβάλατε την Ελλάδα, προβάλατε το Αιγαίο, προβάλατε τη Λέσβο μας. Σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου και σας εύχομαι και ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Εύχομαι το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν πολλά κορίτσια και νεολαίοι της πόλης μας και της Ελλάδας. Κάποτε στην αρχαιότητα ρίχναν τα τείχη για να περάσετε. Σήμερα ρίξατε τα τείχη της καρδιάς μας και μπήκατε μέσα. Συγχαρητήρια. Να ενημερώσουμε πως η κυρία Κομινάκα, η βουλευτή του ΚΚΕ, δυστυχώς δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ μαζί μας, ούτε και εκπρόσωπός της, και είναι... Θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου να έρθει στη σκηνή ο αντιπρίτανης διεθνοποίησης, εξωστρέφειας και φοιτητικής μέρημνας, καθηγητής κ. Στρατής Γιωργούλας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκ μέρους της οικογένειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή η υποδοχή των δύο Ολυμπιακών μας. Τη συντοπίτησά μας της Μιλένας και της Ζωής. Καταλαβαίνουν απόλυτα ως αθλήτριες 10 φορές κλαις, μία γελάς. Αυτό το ένα γέλιο όμως αρκεί για να σβήσει οποιοδήποτε άλλη αρνητική στιγμή. Και μια τέτοια στιγμή είναι σήμερα. Εκ μέρους λοιπόν της οικογένειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα ήθελα να προσφέρουμε τα δώρα, τα επίσημα δώρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις δύο Ολυμπιονίκες μας και επίσης να ανακοινώσουμε ότι η Ζωή
είναι πια κομμάτι του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις προσφέρουμε επιπλέον και μια οικοτροφία για να σε ευχήσουμε τα αρχηγές σπουδές. Γιατί δεν θα σας στάσει, κορίτσια, εκεί μπροστά. Είναι πολλά τα πράγματα που έρχονται, έτσι. Λοιπόν, να παρακαλέσω να έρθει στη σκηνή ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, κύριος Ιωάννης Βράπας. Πολλά ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Αγαπητοί πολίτες της Μυτιλίνης και ολόκληρου του νησιού της Λέσβου, θέλω εκ μέρους της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη μεγάλη υποδοχή που κάνετε στα δύο κορίτσια και στον προπονητή, τον Τζιάννη τον Ποστιλιώνε. Την αξίζουν με το παραπάνω, έτσι. Τους αποδίδεται μεγάλες τιμές και εύχομαι και άλλα μέρη της Ελλάδος να κάνουν τις ίδιες τιμές, κύριε Δήμαρχε, όπως η ονομασία αυτού του παραλιακού μετόπου της πλατείας στο όνομα της Μιλένας, η οποία είναι ένα άξιο παιδί της Μυτιλίνης. Πριν από μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, ήταν ακόμη πιο μικρή από ό,τι είναι τώρα. Εμφανίστηκε λοιπόν στο προσκήνιο της Κοπηλασίας και ξεχώρισε. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί θέλω να συγχαρώ και τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλίνης που την διάλεξε, που της έμαθε Κοπηλασία και που την έφτασε σε ένα σημείο να ξεχωρίσει. Εκεί λοιπόν ο Τζιάννη, ο Ποστιλιώνε, την πρόσεξε και αυτό που είδε μου έχει εκμυστηρευτεί είναι αυτή η σπίθα στα μάτια της και η δυναμικότητα και με ρωτούσε λοιπόν, επειδή είναι Ιταλός και εγώ είμαι Έλληνας, αν όλες οι κοπέλες στη Μυτιλίνη είναι, μου λέει, τόσο δυναμικές όσο η Μιλένα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω λοιπόν με την κυρία Γκαγκάκη ότι πράγματι Έτσι. Βεβαίως το καταλαβαίνω. Θέλω λοιπόν να τελειώσω ευχαριστώντας όλους σας που επιστρατεύσατε το λιμενικό σώμα, την αστυνομία και όλο τον απλό κόσμο για να υποδεχτείτε δύο εξαίρετα κορίτσια, τη Μιλένα και την Κοντού, και την Ζωή, τη Ζωή και τη Μιλένα και βέβαια τον Τζιάννη τον Ποστιλιώνε, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που μας έχει χαρίσει πάρα πολλές διακρίσεις, έτσι, και το συγχαίρω και αυτόν ιδιαίτερα. Να είστε όλοι καλά. Να πούμε και πολλά ευχαριστώ, γιατί ωραία είναι όταν τα πράγματα έρχονται καλά στην Ομοσπονδία που είναι τόσο ενεργή, τόσο δυναμική και τόσο ενισχυτική στους και στις αθλήτριες, στους αθλητές και στις αθλήτριες. Ωραίο θα είναι και όταν περνάνε οι αγώνες να βλέπουμε τις Ομοσπονδίες και το κράτος, το λέω για όλους, ο Δήμαρχος εξήγηλε διάφορα τα οποία θα λάβουν χώρα, να βοηθάμε και να στεκόμαστε, ειδικά τις δύσκολες περιόδους. Το είπατε, ο Ναυτικός Όμιλος Μυτιλίνης είναι εξακουστός, αλήθεια, νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Είναι εξακουστός παντού, χρόνια, δεκαετίες, αθλητές, αθλήτριες, σε όλα τα αθλήματα που έχουν να κάνουν με το υγρό στοιχείο, ξεχωρίζουν. Και αυτό, τυχαίο καθόλου. Να παρακαλέσω λοιπόν τον πρόεδρο του Συλλόγου με τα χρώματα του οποίου αγωνίζεται η Μιλένα, του Ναυτικού Όμιλου Μυτιλίνης, τον κύριο Τάσο Βαλή. Κύριε Βαλή, πείτε μας το μυστικό, κάτι συμβαίνει εδώ. Καλησπέρα. Μυστικό, τι μυστικό να υπάρχει. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο για αυτή τη θερμή υποδοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται εδώ. Η υποδοχή είναι πάρα πολύ ζεστή. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο ανάπολα στους προσκεκλημένους. Θα πάω στα αξιότιμα παιδιά. Αξιότιμα παιδιά που μας ακούτε και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή και βλέπετε τη Μιλένα. Θα ήθελα να σας πω ότι η Μιλένα πριν 4 χρόνια, αν τη βλέπατε, ήταν σαν και εσάς. Ένα παιδάκι 45 κιλά, το έβλεπες και έλεγες αποκλείεται. Πλέον στο Ναυτικό Όμιλο και η Μυτιλίνη μας έχει μια απόδειξη. Υπάρχει πλέον απόδειξη. Η Μιλένα απέδειξε ότι όταν έχει στόχο, επιμονή, προσήλωση, τα καταφέρνεις. Ο Ναυτικός Όμιλος πλέον έχει απόδειξη.
απέδειξε με αυτό το μετάλλιο ότι μπορεί. Προσπαθούσε πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή φτάνει στην κορυφή. Μπορεί ο ναυτικός όμιλος, ένας επαρχιακός όμιλος, περιφερειακός, ίσως ο μοναδικός που τα έχει καταφέρει σε αυτό το επίπεδο, με τρομερές δυσκολίες, λόγω σημείου. Να φανταστείτε ότι όταν γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, εμείς πρέπει να δαπανίσουμε τετραπλάσια ποσά από ό,τι οποιοδήποτε άλλος όμιλος. Έχουμε φοβερά δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, πλέον το μετάλλιο κρέμεται. Τα καταφέραμε, Μιλένα. Επίσης, η Ομοσπονδία έχει καταφέρει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια. Και εκείνη πλέον μπορεί να πει ότι σε ένα επαρχιακό όμιλο σαν τη Μυτιλίνη μπορεί να πάρει μία Μιλένα και να την αναδείξει, να συνεχίσει αυτή την προσήλωση, να δείξει το τεράστιο έργο που έχει κάνει, γιατί η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστιο έργο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που φτάσαμε σε ένα σημείο τη Μιλένα εκεί και από εκεί ύστερα υπήρξε ένας Ποστιλιώνε, ο οποίος το πήρε και το ανέδειξε, το ταλέντο, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα είναι μια ολόκληρη οικογένεια που προσπάθησε, από τον Όμιλο μέχρι την Ομοσπονδία, και πλέον έχουμε την απόδειξη. Αρίστο, η απόδειξη έγινε από το μηδέν. Τα καταφέραμε, φίλε. Και βέβαια τα καταφέρατε και με το παραπάνω. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι στο παρελθόν. Να γυρίσουμε 24 χρόνια πίσω. Ακριβώς 24. Εσύ ήσουν πολύ μικρή, εσύ Μιλένα, ούτε καν. Ούτε ιδέα. Τότε όμως το 2000, στο μακρινό Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, είχαμε Σεπτέμβριο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στον τελικό του αθλήματος της ρυθμικής γυμναστικής, η εθνική ομάδα του Ensemble συγκεντρώνει 39.285 βαθμούς και κατακτά τότε το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο. Θα σας πω λίγο τα ονόματα των κοριτσιών από τα οποία παρτίζεται η ομάδα. Ειρήνη Αιντιλή, Εύα Χριστοδούλου, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καριάμι, Άννα Πολάτου και η Μυτιλινιά, Κλέλια Πανταζή. Η Κλέλια 15 χρόνων τότε έγινε η νεότερη σε ηλικία Ελληνίδα Ελληνικής όλων των εποχών. Κλέλια είναι εδώ, είναι μαζί μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι φίλη μου και έχουμε συνεργαστεί και είναι απίστευτο παιδί, αλήθεια σας λέω. Και την καλώ να έρθει στη σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα αυτό και δεν έχω προετοιμάσει να πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, αξιότιμη, νέα παιδιά όλοι. Εγώ θα πω μόνο ότι είστε ένα υπέροχο παράδειγμα για τα τρία μου παιδιά και μιλάω ως μαμά πια και όχι ως Ολυμπιονίκης και συγκινούμε. Εμείς ανεβαίναμε από το Τάρτη, από την παραλία που μένουμε το καλοκαίρι για να δούμε όλους τους αγώνες σας, όλες τις κούρσες σας. Και το αποτέλεσμα ήταν, ευτυχώς έχουμε ένα κανό, τα παιδιά μου να θέλουν όλο το καλοκαίρι να κάνουμε κανό στην παραλία. Οπότε έκανα και εγώ πολλές κουβιές. Είστε λαμπρά παραδείγματα. Χαίρομαι που το νησί μου καταφέρνει και έχει παράδοση και φέρνει και άλλα Ολυμπιακά μετάλλια και δεν θα ήθελα να σταματήσει αυτό εδώ. Εύχομαι να δούμε πολλές ακόμα επιτυχίες στο μέλλον. Είναι τιμή μας, είναι τιμή μου που είμαι με τη Λινιά. Να είστε όλοι καλά. Έχω μια ερώτηση. Έχω συγκινηθεί. Λοιπόν, θέλω να μας πει, να πεις σε όλους και στα κορίτσια, όταν περνάει λίγο καιρός, τι μένει στην καρδιά από αυτή τη στιγμή, τη μοναδική. Καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις τι συνέβη. Μετά συμβαίνουν όλα αυτά και μετά με τον καιρό, τι σου μένει. Ευτυχώς σου μένουν μόνο οι χαρές. Ξεχνάς όλους τους τραυματισμούς, τις στερήσεις, πόσο πόνεσες, πόσο σου λείπει η οικογένειά σου, οι συμμαθητές σου, τα παιδικά χρόνια, όλες αυτές οι στιγμές, οι παιδικές αναμνήσεις που ίσως δεν είχαμε. Ας πούμε, εγώ λέω ως παράδειγμα ότι δεν πήγα πενταήμερη, γιατί είχα προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ευτυχώς πήραμε ένα χρυσό και δύο χάλκινα, οπότε άξιζε, κάπως καλύτερα, ναι. Οπότε, στην τελική, μένουν μόνο τα καλά.
Άρα, όταν θα σβήσουν τα φώτα για λίγο, γιατί αυτό είναι. Εμένα έχουν σβήσει εδώ και 24. Είναι άλλο τώρα το μέλλον. Σβήσει, γιατί δεν θα μιλήσω τώρα, δεν θα πω για σένα και πόσα άλλα ανάψανε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όχι αυτή τη σκηνή. Όταν όμως θα περάσει η πρώτη περίοδο του ενθουσιασμού, τι θα συμβουλεύσει στη Μιλένα και στη ζωή, στη ζωή και στη Μιλένα. Δεν θα συμβουλεύσω τίποτα τη Μιλένα και τη ζωή. Θα συμβουλεύσω όλους αυτούς που βρίσκονται σήμερα εδώ να είναι δίπλα τους. Να είναι δίπλα τους, να σηκώνουν τα τηλέφωνα, να απαντάνε στα mail. Δεν ξέρω τι βοήθεια μπορεί να χρειάζονται. Αν ακούνε χορηγοί, αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Τα κορίτσια δεν έχω να τα συμβουλεύσω τίποτα. Έχουν άξιους γονείς και προπονητές και την Ομοσπονδία που τα στηρίζει. Όταν σβήσουν τα φώτα και μένουν μόνο αυτοί, καλό είναι να αλλάξει αυτό και όλοι αυτοί που βρίσκονται σήμερα εδώ να συνεχίσουν να είναι δίπλα τους. Γιατί τώρα έρχεται η στιγμή. Τώρα χαμός θα γίνει. Λοιπόν. Βάλετε να κάνω και ρυθμική. Αυτό στο πρόγραμμα δεν το είχαμε. Αλλά άμα έχουμε κάτι να ακούσουμε να κάνει τίποτα, δεν ξέρετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα καλέσω πάλι στη σκηνή τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Σοκράτη Γιακουμή, και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλίνης, Μανώλη Ευσταθίου, για τις απονομές των τυπητικών διακρίσεων. Δήμαρχε, δικό σας. Ξεκινάω με την κλέλια, έτσι. Ξεκινάτε με την κλέλια, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, τι τους δίνω. Μισό λεπτά. Α, είναι... Ναι, πείτε τα καλά. Το σήμα της πόλης. Α. Είναι ένα μυστικό με το σήμα του Δήμου Μυτιλίνης. Που έχει βρεθεί σε αρχαιονόμισμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την πρόσκληση. Το πρόγραμμα μου είναι πιεσμένο λόγω δουλειάς, αλλά και περισσότερο για τα τρία παιδιά. Αλλά μόλις μου είπαν ότι θα γίνει υποδοχή στη Μυτιλίνη της Μιλένας και θα είναι και η ζωή εδώ, δεν μπορούσα να τραβηθώ αυτό. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στο νησί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμάς την τιμή που ήρθατε. Μιλένα, κάτε. Θα ξανανέσεις μετά, εντάξει. Θέλω φωτογραφία με το Ολυμπιακό μετά. Μετά, θα τα, όλα θα τα κάνουμε. Μιλένα, η σειρά σου έρχεσαι. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος τώρα θα σου απομείνει το χρυσό κλειδί της πόλης. Και μετά ο Δήμαρχος ένα δάχτυνο στεφάνι και μια τιμητική τηλεκτρική από τον πρόεδρο. Έλα, θέλω να το κρατήσω. Τώρα, τι άλλο να πω, νομίζω τα είπανε όλοι. Νομίζω είμαστε και συγκινημένοι, περήφανοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλο το μέλλον μπροστά σου. Να είσαι γερή, να μας φέρεις και άλλες επιτυχίες και να κάνουμε και άλλες τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μιλένα, κρατάς και παραμένεις. Και θα ήθελα να υποδεχτούμε στη σκηνή τη ζωή. Αν να τα δώσω εκεί, τι να κάνω, θα πάρει κι άλλα. Είναι πολλά. Για κάποιος πρέπει να πάρει. Εσύ έρχεσαι από τις κάλες. Μαμά, κυρία, ελάτε. Φέτα. Σε όλο πες. Λοιπόν, τα βάζω εδώ. Μητέρα, πάρτε τα βάρη, εσείς, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μια τιμητική παιδιά. Κορίτσια, παραμένετε στη σκηνή και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Σκοπηλασίας, κύριο Τζιάννη Κοστιλιώνε, να έρθει στη σκηνή. Ο Δήμαρχος θα τιμήσει με εθνική πλακέτα.
Δήμαρχε, αντιδήμαρχε και πρόεδρε, νομίζω ότι εσείς κατεβαίνετε να φωνάξω τον κύριο Μουτζούρη, τον κύριο Γιάννη Μουτζούρη, που είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλίνης. Έμαθα, κύριε, να το αφήσω και κύριε Μουτζούρη, ότι έχετε κάτι για τα κορίτσια. Ένα έχετε. Ένα έχετε. Δεν υπολογίσαμε, δεν πειράζει. Μα τι εμπορικό σύλλογο είστε, κύριε Μουτζούρη. Ναι, καταρχήν είναι μία ομάδα. Εντάξει, είναι σωστό, δύο. Σωστό. Οπότε έχουμε εδώ ένα εικόνισμα. Το οποίο θα το έχετε μαζί σας, να σας προστατεύει και να σας δίνει δύναμη και κουράγιο στους αγώνες σας. Ευχαριστούμε. Ποτέ ένα χρειάζεται. Είναι για την ομάδα. Πολύ σωστά. Λοιπόν. I know that you understand Greek. Λίγο. Λίγο, okay. Then I will first ask the girls a few things, if it's okay. Καταρχήν, τσακώνεστε ποτέ μεταξύ σας. Ξέρετε, αυτό το πολύ όμως, το τύπου θα σε ρίξω μέσα και τα λοιπά. Ναι. Η σύντομη απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ναι. Η μεγάλη απάντηση πάει πολύ πίσω. Δηλαδή. Λοιπόν, εγώ καταρχάς δεν θέλω να αρχίσω με χαιρετισμούς, ούτε με τα κλασικά, ούτε τίποτα. Θέλω απλά σήμερα να είμαι εαυτός μου. Γιατί συνήθως σε αυτά αγχώνομαι και δεν τα λέω όσο θέλω. Σήμερα θα πω, αγαπητό μου νησί. Απευθύνομαι σε όλους όσους είστε εδώ. Το ταξίδι μου ξεκίνησε πολύ πριν. Πριν 4 χρόνια είδα μια κοπέλα. Λοιπόν, πριν 4 χρόνια ήμουνα σε όλους σκηνιά και έτρεχα νομίζω προκρίσεις, είπα να λέω να το θυμάμαι και είδα μια κοπέλα, εγώ τότε πολύ μικρή, δεν ήμουν στην εθνική ομάδα, είδα τη ζωή να κάνει μια προπόνηση καθημερινότητας έξω από το γυμναστήριο που ήταν κοινός χώρος για τους αθλητές. Οπότε περνώντας από εκεί, την νύχτα να κάνω ένα διχίλιαρο στεργόμετρο και απλά καθόμουν και την κοιτούσα, έκπληκτη και έλεγα, «Ουάου, την είδα, από κοντά». Ένα χρόνο αργότερα, επιλέχθηκα να μπω στην κοινόβια της εθνικής ομάδας. Ο κ. Στιάννη Ποσιλιών με επέλεξε. Και από τότε με στήριξε την κάθε στιγμή, εκεί μέσα. Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά προσπαθούσα πάντα να είμαι ο καλύτερος με αυτός σε κάθε προπόνηση. Και προσπαθούσα να ακούω όλες τις συμβουλές των προπονητών και προφανών των ανθρώπων που με αγαπούσαν. Υπήρξε πάρα πολύ στήριξη. Είχα τον άντυλά μας. Λοιπόν, υπήρξε πάρα πολύ στήριξη από πίσω, για μένα προσωπικά. Το νησί ήταν πάντα δίπλα μου, από την αρχή. Και θέλω απλά να αρχίσω από τους ανθρώπους που με στήριξαν πρώτοι, που ήταν οι γονείς μου και προπονητής μου. Ευχαριστώ. Συνέχισα λοιπόν όλο αυτό το ταξίδι μου και με πολλή δουλειά και η αλήθεια πολύ μόχθο μες στην κοινόβια, περνώντας πολλές δύσκολες στιγμές, κατάφερα να αρχίσω να πηγαίνω σε διεθνείς αγώνες και να συνειδητοποιώ τότε ότι σιγά σιγά γίνομαι όλο και πιο καλή. Και έτσι το όνειρο άρχισε να μεγαλώνει. Ξεκίνησε από το να κερδίσω τις προκρίσεις, από το να κερδίσω ένα πανελλήνιο που άργησα
γιατί η αλήθεια κέρδισα πρώτο διεθνείς αγώνες και μετά ένα πανελλήνιο. Και σιγά σιγά όλο και μεγάλωνε, μετά να πάω σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και στο τέλος στην Ολυμπιάδα. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσα να κάνω με κανέναν άλλον εκτός από τη ζωή. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα μέσα στην Εθνική, ο πρώτος άνθρωπος που μου στάθηκε και έχουμε μία ηλικιακή διαφορά, οπότε ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο πήγαινα για κάθε συμβουλή. Έτσι, σιγά σιγά, καταφέραμε και δεθήκαμε, περάσαμε κάθε δυσκολία, πήραμε αυτή την πρόκριση που μοθήσαμε πάρα πολύ, γιατί περάσαμε πολλά κάτω για να την πάρουμε και πήγαμε στην Ολυμπιάδα με ένα κοινό όνειρο, αυτό το μεταλλείο. Σιγά σιγά, λοιπόν, μέσα στην Ολυμπιάδα, θέλω να μείνω σε αυτό το ταξίδι της Ολυμπιάδας, γιατί γι' αυτό είμαστε σήμερα. Αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, μέρα με τη μέρα, το ζούσαμε όλο και περισσότερο. Το όνειρο μεγάλωνε, γινόταν πραγματικότητα και πλησιάζαμε στο στόχο μας. Και θέλω να σας πω για μία συγκεκριμένη στιγμή που θα μου μείνεστε εξέχαστη, γιατί δεν είχα καταλάβει το μεγαλείο της Ολυμπιάδας και θεωρούσα ότι ήταν απλά ένα παγκόσμιο, αλλά δεν ήτανε, γιατί όταν πήγα και έτρεξα το προκριματικό εκεί, ενώ συνήθως δεν έχει κερκίδα η κοπηλασία, γιατί είναι ένα άθλημα που είναι δύσκολο να το ακολουθήσει κανένας, τελειώσαμε το προκριματικό μας και κάναμε αποθεραπεία δίπλα στον Στίβο και γύρισα και κοίταξα δεξιά και απλά σταμάτησα και άρχισα να τρέμω και να λέω στη ζωή, κοίτα πού είμαστε. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά προχωρήσαμε στον ημιτελικό, τα καταφέραμε και από εκεί απλά ήτανε, είχε φύγει όλο το άγχος μας και απλά ζούσαμε με την ελπίδα 2 μέρες μέχρι να τρέξουμε τον τελικό ότι θα καταφέρουμε και θα κάνουμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε καλύτερα, αυτό που κάναμε κάθε μέρα στην προπόνηση, ένα απλό διχίλιαρο, όπως λέει και ο προπονητής μου, ότι απλά κάντε αυτό που μπορείτε. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω, το 100%. Και ακολούθησα τη συμβολή του, ακολούθησα όσα μου είχε μάθει ο κ. Γιάννη και έτσι ήρθε αυτό το μετάλλιο. Το είχα πει από πριν, δεν ήθελα να κάνω μεγάλες δηλώσεις, αλλά ξέραμε με τη ζωή ποιο ήταν το όνειρο και ποιος ήταν ο σκοπός. Όταν πήραμε την πρόκριση αυτή, μας ρωτούσαν όλοι για ένα μετάλλιο και ακόμα δεν το πιστεύαμε, αλλά υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και απλά αποφεύγουμε κάθε ερώτηση. Αλλά ξέραμε ότι όταν θα έρθει η στιγμή εκεί, ότι όλοι εσείς μας στηρίζετε, ότι έχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο... Έχουμε περάσει τέλος πάντων πολύ δύσκολα μέσα στο χειμώνα, αλλά εν τέλει καταφέραμε και κάναμε το καλύτερο δυνατό και φτάσαμε εκεί. Και από τη στιγμή που φτάσαμε εκεί, ήταν ποιος θα θέλει παραπάνω αυτό το μετάλλιο. Και μάλλον το θέλαμε αρκετά. Οπότε και το κάναμε. Θέλω... τέλος... να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Είναι πάρα πολλοί. Δεν μπορώ έναν-έναν να αρχίσω με ονόματα γιατί δεν θα φύγουμε από εδώ. Αλλά μερικοί από αυτοί είναι οι γονείς μου, ο όμιλός μου, ο Δήμος, η Περιφέρεια, που από πριν έκανα κινήσεις και με βοηθούσαν συνεχώς. Και θα συνεχίσω ίσως με τον μεγαλύτερο αρρωγό μου, τον κύριο Τζιάννη Κωστιλιώνε, που με πήρε από ένα μικρό κοριτσάκι πριν 3 χρόνια και με έκανε το κοπέλο που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πια είσαι για μας και εσύ τη Λινιά. Ο λόγος εσένα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Αυτό είναι αλήθεια.
γιατί το είδα πρωτού καν μπει αυτό εδώ στο λαιμό, δεν είναι ότι μπήκε το μετάλλιο και ξαφνικά έγινε με κρυβιά. Πάντα μας έλεγε ότι η Ολυμπιάδα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ένας αθλητής για να φτάσει εκεί πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και πάντα τον άκουγα όταν τα έλεγε αυτά πολύ προσεκτικά γιατί ήξερα ότι αυτό που λέει το εννοεί. Με έχει κάνει να παθιαστώ πάρα πολύ με τις ατελείωτες ώρες προπόνησης για να μην γκρινιάζω ποτέ για το πόσα πολλά χιλιόμετρα είχα να κάνω. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό γιατί κάποτε πριν 2-3 χρόνια ήμασταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίναμε σε μία βράβευση και συζητούσαμε με τον Στέφανο, ο οποίος μόλις είχε πάρει το χρυσό στο Τόκιο για το αυτοκίνητο που οδηγούσε εκείνη τη στιγμή. Γιατί ξέρετε ότι η κοπηλασία είναι ένα φανές άθλημα και περνάμε πολύ δύσκολα οικονομικά για να καταφέρουμε να απλά να ζούμε. Και ο Στέφανος κέρδισε πάρα πολλά μέσα από όλο αυτό και εκείνη τη στιγμή οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο του είχαν δώσει κάποιοι χορηγοί. Και γυρνάει ο κύριος Τζιάνι και μου λέει: «Σε ζωή, όταν θα πάρεις το μετάλλιο στο Παρίσι, τι αμάξι θα διαλέξεις?» Μπορεί να μην το θυμάται, αλλά εγώ λέω μέσα μου τώρα τι λέει: «Στάσου, θα πάμε στο Παρίσι και βλέπουμε». Πάντοτε μας έλεγε συνέχεια ότι μπορούμε να πάμε, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όντως, πολλοί μας ρωτούσαν αν είμαστε έτοιμες. Περιμέναν όλοι αυτό το μετάλλιο για κάποιο λόγο, αλλά όντως όλοι μας το λέγανε και το πίστευαν και τελικά το πιστεύαμε και εμείς άσχετα που δεν θέλαμε να το παραδεχτούμε γιατί έχουμε πει ότι θέλουμε να κρατάμε το κεφάλι πάντα χαμηλά. Κοιτούσα την κούρσα πριν, κοιτούσα το βίντεο, βλέπω τις φωτογραφίες μας, τα ονόματά μας και δεν καταλαβαίνω ότι είμαστε εμείς, αλλά πιο πολύ χαίρομαι γιατί αλήθεια αγαπάω πάρα πολύ τη χώρα μου και είμαι πολύ περήφανη που σηκώσαμε τη σημασία. Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το πρώτο εξηγήτη μου γιατί μοιράστηκε το όνειρό της μαζί μου. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν σύντροφο σε κάτι τέτοιο. Και εμείς βρήκαμε μία την άλλη και καταφέραμε. Και όχι απλά τα καταφέραμε, δεν κοιτάω τόσο το αποτέλεσμα. Κοιτάω όλο το ταξίδι, το οποίο ήταν πανέμορφο. Και αυτό μου μένει πιο πολύ από το μετάλλιο. Ευχαριστώ. What is it with these girls? Why? How come? How did they do that? Πώς τα κατάφεραν? Συγγνώμη, if I don't speak Greek. But I will express better my, how to say, emotions, because this is a really emotional moment. And I can tell you, especially with these two girls, as well all Greek team, I think Greeks and I want to say also Italian, we are emotional. And this is our power. For some countries, the north of Europe is our weakness, but I'm convinced that it's our power. These two girls demonstrated with their emotions, also this evening, their huge power. And this is what they put in the boat. Usually, in rowing, to be medalist in rowing, you need 10 years on 10,000 kilometers of rowing. These two girls, they have done Zoe 4 years of high level, and she 3 years of high level. Milena,
I think he's the only rower in the modern area that at the age of 18, she got an Olympic medal. 3 years Olympic medal. Yeah. It's absolutely not common in rowing. Not absolutely. I repeat, 10 years. She should be at the age of 25, 26, do these results. Στα 10 Every χρόνια προετοιμασία συνήθως. Περιμένουμε μετάλλια και δεν είχαμε μόνο 3. Something unbelievable. And why I answer your yes. question? Because when I meet both of them, I know first their love of rowing. Second, where they got love of rowing. They got love of rowing here in Mytilini and she in Salonika. Without love of rowing, you cannot do it. You cannot do it. I know very well, because athletes, when they make the program for a high level, is so tough. And only if you have a tough life and you love what you are doing, you can do it. Or you stop. And this is what happening with this little girl, 15 years old. She was making training of boys of 2 meters with 90 kilograms of weight, and she was 55. and she was smiling all the time. It was only one problem. She was awake until midnight in the night. Oh. And I said, the coach said, she don't sleep. She is in the corridor speaking on telephone. I said, how you can be high level rower if you don't sleep in the night? And no problem. No, what you wonder was the problem. She cannot stay away from Medellin. Ah, okay. Because she needs to know what's happened in Medellin, what's happened to grandmother, what's happened to father, what's happened to mother, the sister, the many brother. Things are happening here. And she was linked with the Medellin every night. Because during the day it was for me. I can tell you, hours of rowing in the boat, running, weightlifting, meeting of educating them what is rowing, not just rowing, but theory, physiology, biomechanic, video analysis. So these girls, especially little girl like her, they was able to follow all these things. I know also she had some help from her coach here in Mytilini, and thanks God, me and the coach, we work on the same direction. So she was supported also again from her island and from her good coach, and we work all together. And you know, this is rowing. Rowing is a team. When we speak about crew, the people, they think we are like a football team. It's not the same. In the rowing, we are one person. I was with them in the race. They are with me when I have a problem. So we pass together a lot of problems. And thanks God, at the end, they make these good results. But you know very well, because as you have seen, they were in two in the boats, but I think all Mytilini, all Greek exactly. rowers was with them. So, thank you girls, that you have made this my life. Thank you. So, I was planning on translating, but you said a lot, so I won't. The emphasis is on, you know, emotions, το συνέστημα. Okay. Λοιπόν, είχα, κορίτσια, πριν από λίγο είχα τη χαρά και τιμή να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Καπράλο. Είναι στην Ινδία, για κάποιο λόγο. Μου είπε να σας δώσω πάρα πολλά φιλιά, να πω πολλά συγχαρητήρια, ότι πολλές εκδηλώσεις, ξέρω έχετε κι άλλες δύο αύριο και μεθαύριο, να ξεκουραστείτε να κάνετε, λέει, λίγο διακοπές. Δεν έχετε κάνει διακοπές, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και ότι σας περιμένει, όπως και όλους εδώ που υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στην Αθήνα, σε 10 μέρες, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, όπου θα γίνει μια τεράστια γιορτή για όλους εσάς που καταφέρατε, όλα αυτά που καταφέρατε στο Παρίσι, αλλά και για να θυμηθούμε το 2004. Θα είστε εκεί, δεν θα πλάζομαι, ναι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα πώς να το πω. Λοιπόν,
ένα τεράστιο ευχαριστώ νομίζω από όλους σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Και ήσασταν με την καρδιά και όση ώρα βρισκόμαστε δεν έχει μετακινηθεί κανείς. Κυριολεκτικά σας βλέπω όλους από το πάνω, ειλικρινά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να απολαύσετε τις μέρες. Ξέρω αύριο έχετε μία επίσης μεγάλη εκδήλωση στο Ναυτικό Όμιλο και μεθαύριο με την Περιφέρεια. Να κάνετε λίγο διακοπές, να ξεκουραστείτε και λίγο. Και τώρα αρχίζει το πάρτι. Ένα τεράστιο χειροκρότημα. Τα κορίτσια θα μείνουν εδώ να σας μιλήσουν. Δεν το ξέρετε? Α, το ξέρετε. Εντάξει, γιατί αν δεν το ξέρετε, έκπληξη. Δήμαρχε, και με την υπέροχη ομάδα σας, πολύ σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτή τη χαρά. Με αυτό να μείνουμε, ξέρετε, είναι κάποιες μέρες που εμένα μου αρέσει να λέω στο τέλος, σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Σήμερα λοιπόν ήταν μια καλή μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.